Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Κοζάνη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκαν κάποια ερωτήματα εκτός ημερησίας διάταξης προς τον Δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα που αφορούσαν το ΔΠΘ, τη ΔΕΙΑ Κοζάνης αλλά και τη βιβλιοθήκη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς απάντησε ο Δήμαρχος κ. Μαλούτας. Κοινότητας, ναι, προφανώς υπάρχει, προετοιμάζεται η πρόταση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, παρόλες τις επαφές που είχαμε κάνει στο παρελθόν και τις αυτά που ζητούσαμε. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα για διευκρίνηση. Έχουν υποβληθεί έγγραφα τα ζητήματα για διευκρίνηση στην διαχειριστική αρχή του ΔΑΜ. Αύριο που κατεβαίνω Αθήνα, όχι αύριο την Τετάρτη, θα τους επισκεφτώ και εγώ για να προσπαθήσω να επισπεύσω τη διαδικασία, πώς να το πω, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι διευκρινήσεις για να υποβληθεί η πρόταση. Η αίσθηση είναι το ότι όσες προτάσεις και να υποβληθούν, κύριε Κουζάκη, μόνο η πρόταση του Δήμου Κοζάνης είναι αυτή που έχει σύμβαση με το ΔΔΕ, άρα μόνο είναι αυτή που θα περπατήσει. Τις ΔΕΙΑΚ δεν ξέρω. Το λέω με ειλικρίνεια. Τώρα, περίπου τα μισά από αυτά, όχι τα μισά, λιγότερα από τα μισά, γιατί είναι και το 20%, και εμείς με αυτό που διεκδικούμε είναι αυτά που πληρώνουμε στο ΔΔΕ, η καταβολή του ΔΔΕ, του τέλους σύνδεσης, να θεωρείται σαν ίδια συμμετοχή, έτσι να περιλαμβάνεται στο 20% της ίδιας συμμετοχής. Ναι, θα μπορούσε να μπουν, με δεδομένο το ότι εμείς βάζουμε 7 ΜΒ, θα μπορούσε να μπουν άλλα 7-8 ΜΒ. Άρα νομίζω χώρος υπάρχει και για τις ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ δεν έχει άλλη δημοτική, άλλη ενεργειακή κοινότητα. Μέσω του Δήμου μπορεί να το υποβάλει, έτσι. Άρα, κατά τη γνώμη μας, χώρος υπάρχει. Και βεβαίως προχωράει η διαδικασία. Το ψηφιακές δράσεις είναι το έργο προϋπολογισμού περί τις 600.000 ευρώ. Το έργο είναι, έχει προκηρυχθεί το έργο, είναι σε φάση διαγωνισμού και είναι σε μια περίεργη φάση ενστάσεων ανάμεσα σε δύο αναδόχους. Ούτε πρώτη φορά δυστυχώς είναι, ούτε τελευταία. Επίσης, από τους στόχους της καθόδου της αυριανής είναι να ανακληθεί αυτή η απόφαση και το έργο να γίνει γέφυρα στο επόμενο ΕΣΠΑ, με την προοπτική το ότι θα φτάσουμε μέχρι τέλος του χρόνου να κάνουμε σύμβαση. Έτσι, με αυτήν την προϋπόθεση. Γιατί αν δεν γίνει ούτε σύμβαση μέχρι τέλος του χρόνου, εντάξει, θα πάει για καινούργια προκήρυξη κτλ. Αλλά το έργο αυτή τη στιγμή είναι σε ενστάσεις μεταξύ των αναδόχων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των προσφορών τους. Τώρα, το ΔΠΘ είμαι αδιάβαστος. Θα συνδεθούμε τώρα με Αθήνα και συγκεκριμένα με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την χαρά να είμαστε σήμερα στη συχνότητα του δικτύου και να αναλύσουμε, όπως προαναφέρατε και εσείς, την πολιτική επικαιρότητα και τα ζητήματα της προηγούμενης κυρίως περίοδου και εβδομάδας. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, βέβαια εγώ θέλω να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί μου ήρθε μία ενημέρωση ότι σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνου Τασούλα, με την οποία συγκροτήθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη, η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου ορίστηκε ως τακτικό μέλος. Μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, κυρία Αντωνίου. Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος από την Καστοριά θα μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον πρόεδρο της Βουλής, τον Κώστα Ντασούλα, αγαπητό συνάδελφο, φίλο, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και την επιλογή μου ως μέλος σε αυτή την ύψιστη σπουδαιότητας και αποστολή σε αντιπροσωπεία. Είναι μια αντιπροσωπεία, η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΑΣΕ, έτσι την αποκαλούμε. Είναι μια συνέλευση για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο. Συμμετέχουν και πολλές
άλλες χώρες, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, είναι πολλές χώρες ακόμα, είναι 57 οι χώρες, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες και μάλιστα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση στο Ερεβάν της Αρμενίας. Νομίζω είναι 17 Νοεμβρίου, μαζί με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, τον κύριο Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καράογλου, τον Γιώργο τον Νικητιάδη από το ΠΑΣΟΚ και τον Γιάννη τον Γκιόκα από το ΚΚΕ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ευθύνη η εκπροσώπηση του κοινοβουλίου σε αυτή την μεγάλη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, και ελπίζω και εύχομαι να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης που μου δείχνει ο πρόεδρος της Βουλής και το βάρος της ευθύνης που απορρέει από αυτή τη αρμοδιότητα σε μια, και μάλιστα θα έλεγα σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία, κυρία Κοσμίδου, που η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η ασφάλεια για τη συνεργασία αποτελούν κορυφαίο διακύβευμα και για τη διασφάλιση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της σταθερότητας, και κυρίως με όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον πόλεμο της Ρωσίας μέσα και την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά και με αυτά που γίνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ κεραία ζητήματα τα οποία θα συζητιούνται στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις με μέλη από 57 χώρες. Είναι βάλει το φορτίο, να το πω έτσι, κυρία Αντωνίου. Βέβαια, δεν πάβει να είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Εννοείται και για εσάς την ίδια, αλλά και για εμάς τους Καστοριανούς πολίτες, που η βουλευτής Καστοριάς θα είναι η εκπρόσωπος. Πραγματικά, νομίζω είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για εσάς, αλλά και για εμάς εδώ στην Καστοριά. Σας ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και επίσης, ξανά επαναλαμβάνω, και τον Πρόεδρο αλλά και τον Πρωθυπουργό για αυτή την συμμετοχή μου σε αυτή την πολύ μεγάλη εκπροσώπηση σε ένα τέτοιο συμβούλιο, σε ένα συμβούλιο που θα συμμετέχουν 57 χώρες και εκπροσωπίες και κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες από τις 57 αυτές χώρες. Μάλιστα, θα βάλουμε μια τελείωση στο θέμα, κυρία Αντωνίου. Σίγουρα θα έχουμε και καιρό να τα λέμε. Θα πάτε και θα εκπροσωπήσετε και λίγα συντόμως την χώρα μας στην επόμενη συνεδρίαση στα μέσα του Νοεμβρίου. Θα μας πείτε και από εκεί τον απολογισμό. Πάμε όμως τώρα λίγο στα πιο τοπικά, σε έναν απολογισμό, μια ανασκόπηση, να το πω έτσι, κάποιων σημαντικών επισκέψεων που είχαμε στην περιοχή μας. Είχαμε και την Ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, αλλά και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη εδώ πέρα στην Καστοριά. Ας ξεκινήσουμε με την Υπουργό. Κυρία Αντωνίου, ήρθε εν όψη των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου. Αλλά είχαμε και συναντήσεις. Η Σοφία Ζαχαράκη είναι μία φίλη της Καστοριάς που έχει επισκεφθεί την Καστοριά πολλές φορές και από τις διάφορες θέσεις. Είχε διατελέσει υπουργός παιδείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε και ως υφυπουργός τουρισμού είχε έρθει αρκετές φορές στην Καστοριά. Τώρα με τη νέα θεσμική της ιδιότητα από ένα υπουργείο νεοσύστατο, είναι το Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο Υπουργείο, το οποίο έχουμε δώσει και προεκλογικά, είχαμε εξαγγείλει αυτή τη δημιουργία αυτού του Υπουργείου, το οποίο ξεκινάει την εθνική στρατηγική για το δημογραφικό. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και με τις προτάσεις που τα τέθηκαν, και η κυρία Ζαχαράκη τις άκουσε με προσοχή και στην συνάντηση που είχαμε στην Αντιπεριφέρεια, αλλά και στη συνέχεια στην συνάντηση που είχαμε με τον Μητροπολίτη Καστοριάς, τον κύριο Καλίνικο. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ταλανίζει τη χώρα και το οποίο πρέπει να κάνουμε άμεσες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Ήδη ξεκινήσαμε κάποια προσπάθεια στην προηγούμενη κυβερνητική μας θητεία που είχαμε θεσπίσει ουσιαστικά ενίσχυση με 2.000 ευρώ σε κάθε νέα γέννηση ενός παιδιού
παιδιού. Τώρα πάμε σε πιο... αυξήσαμε κατά πολύ τα σχολικά γεύματα στα σχολεία σε 137 δήμους μέσα από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Η θέσπιση του προσωπικού βοηθού σε άτομα με ειδικές δυσκολίες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες που ξεκίνησε με πολιτικά αλλά εξαπλώνεται και θα ενισχυθεί. Και άλλες σημαντικές δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση και την προσπάθεια έτσι ώστε να σιγά σιγά να δεν μπορούμε να πούμε ότι λύνεται το δημογραφικό με τη δημιουργία ενός Υπουργείου, αλλά οι στρατηγικές και οι πολιτικές που θα χαράξει στο σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για το δημογραφικό αλλά και γενικά για όλα τα θέματα της οικογένειας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η μεγάλη μάστιγα που έχουμε σαν περιοχή στην Αστοριά, αλλά και στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς, κυρία Αντωνίου, είχαμε την ευκαιρία να πάμε να επισκεφτούμε και την εταιρεία αυτισμού που ξεκινάει μια προσπάθεια, είχα κάνει και εγώ συνάντηση με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως βουλευτής του νομού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια που ξεκινάει η εταιρεία αυτισμού. Θα είμαστε μαζί και μαζί με τη Σοφία τη Ζαχαράκη να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και φυσικά κάθε προσπάθεια που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπουργού Οικογενειακής Πολιτικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από κοινού σε ό,τι χρειαστεί η περιοχή μας, η Καστοριά μας, η Δυτική Μακεδονία αλλά και όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, αυτό που λέγατε σχετικά με το δημογραφικό, είχατε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε, αλλά αυτό δεν θα συμβεί σήμερα, Τρίτη, αύριο, Τετάρτη θα έχει λυθεί. Αυτό μιλάμε, θέλει βάθος δεκαετίας προκειμένου να μπορέσουμε να μιλάμε για επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο. Η αρχή είναι πάντως το ίμιση του παντός, λέει η παροιμία, κυρία Κοσμίδου. Οπότε σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε. Ήδη σας είπα, θεσπίσαμε κάποιες διατάξεις που αφορά την ενίσχυση με ένα ποσό σε κάθε γέννηση από την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν κάτι που είχαμε δεσμευτεί το 19 προεκλογικά και το κάναμε πράξη. Αντιστοίχως λοιπόν είχαμε δεσμευτεί στη δημιουργία αυτή του Υπουργείου που θα δώσει βαρύτητα σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα. Μάλιστα, πάντως όντως η κυρία Ζαχαράκη είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται συχνά την περιοχή μας από οποιοδήποτε θέση και αν κατήχε. Ένα επίσης πολιτικό πρόσωπο που φαίνεται να αγαπά και να τιμά την Καστοριά είναι η Ευρωβουλευτής η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Κυρία Αντωνίου, την έχουμε δει αρκετές φορές να επισκέπτεται την Καστοριά. Την περιοχή μας. Ακριβώς, και όταν λέω Καστοριά και με συγχωρείτε, δεν εννοώ μόνο την πόλη της Καστοριάς κατά ανάγκη, αλλά όλη την περιφερειακή ενότητα. Ήρθε εδώ η κυρία Σιμακοπούλου και έκανε κάποιες στοχευμένες συναντήσεις. Αντιπεριφέρεια, Δήμο, Ομοσπονδία Αγούνας, Επιμελητήρια, ΓΕΟΚ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μισή μέρα στην ουσία είδε σχεδόν όλους τους φορείς, κυρία Αντωνίου. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα μπορούσαμε να το πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται. Με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου ήμασταν στη Βουλή την ίδια σειρά που λέμε, σειρά όπως λέμε στο στρατό. Εκλεχθήκαμε το 12 λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα μεσούσης της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με τα μνημόνια τότε να θυμίσω, να μην τα ξαναδούμε ποτέ, γιατί θέλω να κάνω και μια αναφορά στην επενδυτική βαθμίδα που πήραμε πρόσφατα από το Standard & Poor, κάτι που σηματοδοτεί ότι η οικονομία της χώρας αλλάζει σελίδα και γίνεται ισχυρή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα δύσκολα εκείνης της περίοδου υπήρξε μια καλή συνεργασία, γιατί όντως καλούμασταν ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ψηφίσουμε κάποια δύσκολα πράγματα, για να ξέρετε πάντα οι δυσκολίες ενώνουν τους ανθρώπους. Με την θεσμική της ιδιότητα τώρα ως τα τελευταία 5 χρόνια ως Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε μια συνεχή συνεργασία με την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όπως οφείλω να πω ότι και πολύ καλή φίλη Ευρωβουλευτής της Καστοριάς μας είναι και η κυρία Μαρία Σπυράκη, που συχνά επισκέπτεται και ξέρει τα ζητήματα που απασχολούν ειδικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Γούνας, την οποία ούτως ή άλλως ένα μεγάλο κομμάτι της Καστοριάς τα τελευταία πολλά χρόνια έχει
ένα βασικό ρόλο στην τοπική μας οικονομία. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο διάστημα, γιατί μαζί με το κομμάτι το οποίο συζητιέται και υπόθηκε για το, και από εσείς, και εσείς το αναδείξατε, αλλά και όλα τα τοπικά μας site για το ζήτημα που ανέκυψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κομμάτι των κάποιου της αριστεράς που έφερε ένα ψήφισμα για την απαγόρευση της γούνας, και πρέπει να το λέμε. Και της εκτροφής. Ήταν ακριβώς, ακριβώς. Οφείλω να πω ότι οι ευρωεκλογές οι επόμενες είναι πολύ σημαντικές και για την περιοχή μας, και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και να μην αφήσουμε χαλαρά την ψήφο όπως ισχύει σε ευρωεκλογές, γιατί όντως για την περιοχή μας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, κόμμα στην Ευρωβουλή, σε συνεργασία με τους φορείς αλλά και με δικιά μου προτροπή, έστειλα όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία και στην κυρία Σπυράκη αλλά και στην κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, γιατί η μία έχει το κομμάτι της Επιτροπής του Άγκρι που λέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά τα αγροτικά ζητήματα, τα περιβάλλοντος, κάτι το οποίο πραγματεύεται στην αρμόδια επιτροπή η κυρία Σπυράκη με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Η κυρία Σημακοπούλου είναι στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρμόδια επιτροπή αντιπρόεδρος, οπότε είναι πολύ σημαντικό, και επίσης πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος τον οποίο έχει εκληθεί η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για την ουσιαστική προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο στο τέλος Νοεμβρίου θα είμαι στις Βρυξέλλες να κάνουμε τις αρμόδιες συναντήσεις και με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι πολύ φίλος, κοινός φίλος και της κυρίας Σημακοπούλου, αλλά και δικός μου, ο κύριος Μπακόλας, με τον οποίο θα συζητήσουμε έτσι ώστε να βάλουμε το κομμάτι αυτό, την προστασία των επιχειρήσεων του κλάδου της γονοποίησης και στις προεκλογικές δεμέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα τα προσπάθειες που γίνονται, σε συνεργασία φυσικά με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, το For Europe, όπως αποκαλείται, της Γούνας. Με την κυρία Μέτε θα έχουμε συναντήσει, λοιπόν, σε επιτρόπους, σε συνεργάτες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε από κοινού με τις ευρωβουλευτές μας, τις ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ζητήματα που απασχολούν την Καστοριά. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε η Καστοριά τόσο δυνατούς συμμάχους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστέψτε με ότι και η ενημέρωση που είχαν όλοι οι φορείς από την κυρία Ασημακοπούλου, και σε επίπεδο πρωτοβουλειών που μπορεί να πάρθουν, αλλά και σε επίπεδο οικονομικής ενίσχυσης ξεχωριστής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κλάδους που πλήττονται, όπως είναι η δική μας η περιοχή, από την μεταλλαγνητική και από την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική παρουσία της κυρίας Σημακοπούλου, που ξεκίνησε όντως με την αντιπεριφέρεια, με τις προτάσεις της αντιπεριφέρειας που ήδη υλοποιούνται από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, που αφορούν το πράσινο υδρογόνο και τα ζητήματα που απασχολούν και την περιοχή μας. Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο Δήμο Καστοριάς την προσπάθεια που γίνεται και για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Καστοριάς. Ήδη η κυρία Σημακοπούλου θα καλέσει την Δημοτική Αρχή στο Στρασβούργο, προκειμένου να έχουν μία άποψη πώς μπορεί να ενισχυθεί το τουριστικό πακέτο της περιοχής μας. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη ΓΙΟΚ, όπου οφείλω να πω ότι έκανε ένα εκπληκτικό TikTok η κυρία Σημακοπούλου, λέγοντας, διαφημίζοντας τα μήλα της Καστοριάς, τα υπέροχα μήλα της Καστοριάς, ως ένα πράγμα το οποίο ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Ταυτόχρονα, επειδή είδαμε και το νερό της που πλέον έχει παραχθεί, ναι, ακριβώς, το νερό που έχει παραχθεί και έχει ανεβάσει ένα εκπληκτικό βίντεο, το οποίο έστειλα και στον Καπετάνιο, ένα εκπληκτικό βίντεο για την αρένα, το νερό από τις πηγές
του Πευκοφύτου, που τυχαίνει να είναι και το χωριό μου και αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη και ιδιαίτερα συγκινημένη που πλέον αυτό το νερό θα ταξιδέψει ήδη πέρα από την περιοχή μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Μακάρι. Ένα εξαιρετικής ποιότητας νερό, το οποίο συνεχίζει, άρχισε ήδη να παίρνει σάρκα και οστά, και εύχομαι και το, λέω, και το έλεγα και προεκλογικά, κύριε Κοσμίδου, ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας μεγάλος πλούτος το νερό της Δυτικής Μακεδονίας, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο όντως πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά και να μας διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο, γιατί μέσα από αυτό το προϊόν διαφημίζεται και όλη η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, και η Καστοριά μας. Έτσι ακριβώς. Πάντως, κυρία Αντωνίου, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε για τη σημαντικότητα των ευρωεκλογών. Δηλαδή, από τη στιγμή που το είπατε, πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε, και γιατί είχατε πάρα πολύ δίκιο. Είδαμε στις προηγούμενες εκλογές, τις αυτοδιοικητικές και τις βουλευτικές, ότι υπήρχε αποχή. Και υπήρχε σημαντικό ποσοστό αποχής. Αυτό το ποσοστό μεγαλώνει στις ευρωεκλογές. Πρέπει όμως ο κόσμος να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι που μας εκπροσωπούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που είπατε σχετικά με τη γούνα και την εκτροφή ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το τέλος του κλάδου, εάν δεν υπήρχαν οι ανάλογες παρεμβάσεις από τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν. Ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Κοσμίδου, ακριβώς όπως τα λέτε. Αντιλαμβανόμαστε, αν δεν είχαμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να συμμετέχει με δυνατή εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται εδώ στη χώρα μας, αν δεν είχαμε λοιπόν αυτή τη στεναρή αντίδραση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μπορεί να είχαμε και κάποιο ψήφισμα για απαγόρευση της γούνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συνεπάγεται αυτό για τη δικιά μας περιοχή. Ξαφνικός θάνατος, όχι ότι σίγουρα η γούνα περνάει δύσκολα λόγω της απαγόρευσης των εξαγωγών προς τη Ρωσία. Πάντα οι γονοποιοί μας βρίσκουν τρόπους έτσι ώστε να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Είναι δε μόνοι οι γουναράδες μας, οι γονοποιοί μας, αλλά και ο πρωτογενής τομέας μας, που δίνει αρκετές πολλές θέσεις εργασίας σε πολλοί κόσμο στην περιοχή, και ο πρωτογενής αλλά και ο δευτερογενής τομέας. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι από τους πολύ πληττόμενους κλάδους λόγω του Ρώσου-Ουκρανικού πολέμου. Θα ήθελα να πω ότι ήδη υποβάλλονται ενστάσεις από το δεύτερο πρόγραμμα της γονοποίησης, το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα 8 εκατομμύρια ευρώ, και ετοιμαζόμαστε για αυτό την δέσμευση του κ. Παπαθανάση για την υλοποίηση των υπολείπων χρημάτων που θα ενισχύσουν από το πλαίσιο της εθνικής, το εθνικό μας πλαίσιο, τις επιχειρήσεις αυτές που πλήττονται. Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε μπροστά, συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί όντως και η γούνα μπράνταρε την περιοχή μας, την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο, την Καστοριά. Τώρα θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο γνωστή λόγω του φυσικού κάλους και λόγω των απίστευτων πολιτιστικών και βυζαντινών μνημείων που έχει η περιοχή μας. Σε αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη βοήθεια θα έχει ακόμα και το νερό, ακόμα και η επίσκεψη της κυρίας Άννας Μισελ, ακόμα και η επίσκεψη της κυρίας Σαχαράκη, της Υπουργού Τουρισμού, που αύριο θα είμαστε με τον Δήμαρχο να καλέσουμε την Υφυπουργό και την Υπουργό Τουρισμού στην Καστοριά τις επόμενες μέρες, όπως είχαμε κάνει στη συνάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά βοηθάνε και στην ανάπτυξη τουριστικού μας προϊόντος, του brand Καστοριά, αλλά και στη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων προς την περιοχή μας, που σίγουρα θα βοηθήσουν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας, πέρα από τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε ως ΟΑΕΔ, ως ΔΥΠΑ, που μπορούν να βοηθήσουν την
μερική, ας πούμε, ανάσχεση της ανεργίας στην περιοχή μας. Έτσι, και είναι και πολλά τα προγράμματα, κύριε Αντωνίου. Θα μείνουμε όμως και στο κομμάτι του τουρισμού, αυτό που μας αναφέρατε με την κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί είχα την ενημέρωση ότι συναντηθήκατε και προ μερικών ημερών με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, όπως προαναφέραμε, για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Και ήσασταν και εισηγήτρια στην αρμόδια επιτροπή. Ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την περιοχή μας. Βλέπουμε ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο boost όχι μόνο στο Δήμο Καστοριάς αλλά σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Μάλιστα, στη συνέχεια θα έχουμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προκειμένου να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εσείς τώρα μας είπατε θα κάνετε μια εκ νέου συνάντηση με την κυρία Κεφαλογιάννη, παρουσία του κυρίου Κορετζίδη. Τι ακριβώς, ποια είναι η ατζέντα των θεμάτων, κυρία Αντωνίου? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό το κομμάτι που πρέπει, η βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος συνεπάγεται διάφορες δράσεις τα οποία πρέπει να αναλυφθούν και από το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και από την αυτοδιοίκησή μας, πρώτου και δεύτερου βαθμού θα έλεγα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, όπως ας πούμε τώρα γίνεται μέσα από το νομοσχέδιο αυτό που αναφέρατε και τη συνάντηση που είχα και εισηγήθηκα και, και τοποθετήθηκα αυτού συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού που θα συμμετέχουν δηλαδή ο Υπουργός Τουρισμού και από κάθε περιφέρεια, γιατί όντως το κομμάτι του τουρισμού που αφορά την δικιά μας περιφέρεια είναι τελείως διαφορετικό από το τουριστικό προϊόν που έχει Κρήτη. Άρα εμείς θα πάμε σε θεματικό τουρισμό, σε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, σε τουρισμό είναι ο τουρισμό. Θέλουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τα επισκέψιμα είναι οποία της περιοχής μας, γιατί έχουμε εκπληκτικό κρασί, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε και θεματικό τουρισμό που αφορά εκκλησιαστικό τουρισμό, τουρισμό πολιτισμού, γιατί όντως έχουμε φοβερά αξιοθέατα, είτε σε προϊστορικά χρόνια, όπως είναι ο Λιμναίος οικισμός, αλλά και μετέπειτα στην Βυζαντινή, μεταβυζαντινή εποχή, έτσι ώστε να αναδειχτούν με τον καλύτερο τρόπο, συμμετέχοντας φυσικά και σε διεθνείς εκθέσεις, προκειμένου να προβάλλουμε αυτό το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας και έτσι να προσελκύσουμε και τουρισμό και από περιοχές τις οποίες ακόμα δεν γνωρίζουν την Καστοριά. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, αυτό που λέμε τόση ώρα για την Καστοριά μας, η Καστοριά μας, ότι χαιρόμαστε που είμαστε πολίτες αυτής της περιοχής. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και εσείς οι ίδιοι δεν ξεχνάτε και τους ομογενείς μας. Και μάλιστα, λίγαν συντόμως, θα συναντήσετε τους ομογενείς, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αντωνίου. Τι πρόκειται να συμβεί, να μας δώσετε... Η μεγάλη χαρά και τιμή πρόσκληση από το Σύλλογο Καστοριών Νέας Υόρκης. Είχαμε συνάντηση το καλοκαίρι με τους ομογενείς μας που ήρθαν στην Καστοριά εν ώψη της προσφοράς που κάνουν και για το κομμάτι των αριστεύσαντων μαθητών, που πολλά χρόνια λειτουργεί αυτή η προσπάθεια να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τους αριστεύσαντες μαθητές όλης της Καστοριάς, αλλά και μέσα από την προσφορά που είχαμε πρόσφατα και με την αγορά ενός ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ Καστοριάς, αλλά και μιας κοπηλατικής λέμβου που ενίσχυσε με ένα ποσό ο Σύλλογος Καστοριών Νέας Υόρκης και αγοράστηκε η μία λέμβος και είχαμε και τη δεύτερη λέμβο που θα κάνουμε και την ονοματοδοσία το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι, που αφορούσε μια χορηγία από την Εγνατία που έτρεξα έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δύο νέα σκάφη στον ναυτικό μας Καστοριά. Η προσφορά λοιπόν του Συλλόγου των Ομογενών μας είναι συνεχής και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση, μια που θα κάνουν έναν εορτασμό στα Ελευθέρια της Καστοριάς την 11η Νοεμβρίου, στην οποία θα τιμήσουμε επίσης έναν Καστοριανό, τον Γιώργο τον Γιαγκόπουλο, έναν βραβευμένο πολλές φορές από πολλές κυβερνήσεις Έλληνα, ο οποίος είναι ομογενής μας, και θα έχω τη χαρά και την τιμή να βρεθώ μαζί τους στη Νέα Υόρκη σε μια ολιγοήμερη επίσκεψη, η οποία θα τα πούμε
το τις συναντήσεις που θα κάνω εκεί θα τις πούμε μετά, φαντάζομαι, την ολοκλήρωση αυτής της επίσκεψης. Μη σας πω να βγούμε και ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, κυρία Αντωνίου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αν και έχει μια αλλαγή ώρας, δεν ξέρω αν θα η ώρα που θα... νομίζω έχουμε κάποιες ώρες διαφορές. Αρκετές ώρες. Ναι, για το βράδυ, ειδικά στο Βελτίο, θα είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα. Τον απολογισμό θα τον κάνουμε σίγουρα πάντως, κυρία Αντωνίου. Μεγάλη χαρά. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εννοείται, θα ήθελα να ακούσω και με ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το είπατε και εσείς, ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι που μας αφορά πάρα πολύ όλους και επενδύουμε και βασιζόμαστε. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα τα τελευταία 2 χρόνια, μετά από τις σκέψεις και του Υπουργού του κ. Χιλιάρα και της κυρίας Ζαχαράκη. Νομίζω η Καστοριά αποτελεί, από ό,τι είδα και στο τρίμηνο τώρα της 28ης, ήταν στους, με πληρότητα 85% και 90% από τις περιοχές που δέχτηκε μεγάλη επισκεψιμότητα. Βλέπουμε εξάλλου, το βλέπουμε καθημερινά. Είμαστε μια μικρή περιοχή και βλέπουμε καθημερινά τα τουριστικά λεωφορεία που επισκέπτονται την περιοχή μας, αλλά και τα ξενοδοχεία τα οποία όφυλαν να... Δεν βρίσκαμε δωμάτιο για την Υπουργό, να φανταστείτε, και την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, από την πληρότητα των ξενοδοχείων. Δεν πειράζει, αυτό είναι πάντα τέτοια να έχουμε, καλό, κυρία Αντωνίου. Να έχουμε πληρότητα σε ξενοδοχεία, έτσι, να έχουμε και άλλες τέτοιες τουριστικές υποδομές σημαντικές. Ήδη μαθαίνω ότι ξεκινάει μια νέα τουριστική μεγάλη μονάδα. Όλα αυτά συμβάλλουν θετικά στο να δημιουργήσουμε εκείνο το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς, το οποίο θα μας φέρει επιπλέον θέσεις εργασίας και επιπλέον έσοδα. Αυτό ακριβώς θέλουμε, κυρία Αντωνίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα συζητήσουμε μετά τη συνάντηση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Έχουμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αύριο. Θα μιλήσω και σε αυτό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει τους φορείς στην επιλογή των διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου, που αφορά το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ο κύριος λόγος γίνεται για τα νοσοκομεία, για τις ΥΠΕ, για όλους αυτούς τους φορείς. Είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να πάμε σε αυτό που ζητάει ο λαός, σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητών, των αυτών που θα έχουν την δυνατότητα και τα απαραίτητα πτυχία, αλλά και την εμπειρία και φυσικά με το τεστ δεξιοτήτων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να έχουμε διοικήσεις που δεν θα είναι ούτε κάτοχοι βουλκανίζοντερ, ούτε ξαδέρφια, ούτε αποτυχημένη πολιτική, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο ΤΙΤΟ. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα πούμε λίγο συντόμως. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Κοσμίδου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στο στούντιο 2 και να καλωσορίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, κύριο Αθανάσιο Ρήμο. Καλησπέρα, κύριε Ρήμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επί της ευκαιρίας να σας ευχηθώ και να σας συγχαρώ για την νίκη του συνδυασμού σας, αλλά και για την προσωπική σας εκλογή. Κύριε Ρήμο, είναι φρέσκο ακόμα το αποτέλεσμα των εκλογών. Έτσι είναι. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια που έγινε από αυτή τη δημοτική αρχή και σε προσωπικό επίπεδο και εμένα με αντάμευσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ήθελα να τους ευχαριστήσω και επίσημα από τη συχνότητα του καναλιού σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ρήμο. Πάντως, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως με την κυρία Αντωνίου, την βουλευτή της Καστοριάς, ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο κόσμος δεν μπορούσε να βρει δωμάτιο να κλείσει για την 28η Οκτωβρίου. Βούλια η Καστοριά, δηλαδή θύμισε εποχές υπέροχες όλος αυτός ο κόσμος. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στο κομμάτι του τουρισμού. Βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε και εμείς ως Δήμος Καστοριάς, από τις δομές του Δήμου, όπως είναι το Καράβι, η Σπηλιά του Δράκου, το Ενιδρίο και ο Λιμνίος Οικισμός, ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Συγχρόνως έχουμε και τα καλά νέα από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων, από τον κύριο Ζουμαρόπουλο και από τον κύριο Ηλία Αναστασίου, με τους οποίους έχω τακτική επικοινωνία. Έτσι και αυτό το τριήμερο που μας πέρασε είναι ακριβώς όπως τα είπατε, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Άκουσα τον κύριο Ζουμαρόπουλο χθες σε κάποιες δηλώσεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έκανε, που η πληρότητα ήταν στο 100%. Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα πανελλαδικά, φιγουράραμε στην πρώτη θέση μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και αυτό θα κάνουμε, πιστεύω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ρήμο, γιατί και εμείς ωραία εδώ πέρα τα λέμε στο Δίκτυο 1, το κανάλι της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά το να μας προβάλλει πανελλαδικά μέσα, γιατί δεν μας προέβαλε μόνο ένα, είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση. Γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι η Καστοριά έχει 100% πληρότητα την 28η Οκτωβρίου, σημαίνει ότι κάτι καλό συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι καλό γίνεται, κάτι καλό προσφέρει η περιοχή μας. Είναι έτσι όπως είπατε ακριβώς, ότι μετά την έξαρση του κορονοϊού και μπήκαμε σε μια κανονικότητα, τον πρώτο χρόνο υπήρχε μια τάση του κόσμου πραγματικά να βγει έξω, να ξεσκάσει. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό ήταν λογικό, είδαμε μεγάλα νούμερα. Το 2022, που ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών από όσο είχαμε ενημερωθεί, υπήρχε μια αύξηση 22% από ό,τι θυμάμαι. Και το πρώτο εξάμηνο του 2023, η αύξηση είναι 24%. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο... Εντάξει, εμείς κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά το Δήμο Καστοριάς για την προβολή του τόπου, γιατί γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι και να διοργανώσουμε κάποιες δομές όσο το δυνατόν καλύτερες. Από εκεί και πέρα, η προβολή της Καστοριάς, νομίζω, σε όλα τα μέσα είμαστε πρωτοπόροι. Το λέω αυτό πραγματικά γιατί έχει γίνει τεράστια δουλειά και έχουμε κι εμείς ένα κομμάτι από αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας. Πραγματικά όμως, αυτός που πρέπει να βάλει πλάτη είναι ο ιδιώτης. Και βλέπουμε τώρα τελευταία και ακούμε κάποιες δράσεις και κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν, να επενδύσουν κάποιοι στο κομμάτι τουρισμού. Μιλάνε για κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία μακάρι να γίνει, γιατί θέλουμε και αύξηση των κλινών στην περιοχή μας. Και συγχρόνως θα βρεθεί και κόσμος να απασχοληθεί στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Γιατί γνωρίζουμε ότι η πόλη μας έχει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ανεργίας. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Ρήμο. Άμα ανοίξει μια καινούργια ξενοδοχειακή μονάδα, αυτομάτως θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και κατά την κατασκευή, αλλά και μετά πιο μόνιμες θέσεις. Θα συμπαρασύρει μαζί και άλλους κλάδους. Εστίαση, λιανικό εμπόριο, δηλαδή θα δοθεί άλλη πνοή στην Καστοριά. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται, κύριε Ρήμο, με την αύξηση του τουρισμού, δεν ήταν ένας τυχαίος παράγοντας. Ξαφνικά πρόβαλε στο χάρτη και η περιοχή της Καστοριάς. Χρειάστηκε πάρα πολύ σκληρή δουλειά και οργάνωση για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αύξηση του 22% του 24% σε διάστημα 2 ετών. Έτσι είναι ακριβώς. Όλοι λέγαμε ότι έχουμε ομορφιές, έχουμε βυζαντινά, έχουμε 1000 πράγματα πραγματικά, έχουμε αθλητικό τουρισμό που μπορούμε να προβάλλουμε. Όλα αυτά θέλουν μια οργάνωση και μια συνέχεια. Νομίζω ότι η Καστοριά δεν υστερούσε σε τίποτα. Η Καστοριά είχε ένα μονοπόλιο, είχε με τη Γούνα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Γουνοπία δεν πηγαίνει καθόλου καλά στην περιοχή μας και παγκόσμιο, όχι μόνο εδώ. Ο κλάδος προσπαθεί να στηριχθεί όπως μπορεί να στηριχθεί. Από εκεί και πέρα κάποιοι όλοι ψάχνουν μια διέξοδο διαφορετική. Το κομμάτι του τουρισμού είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Και εκεί πέρα έχουμε αναπολέσει όλες τις δυνάμεις μας. Θέλει συγχρόνως, όπως είπαμε, προγραμματισμό από το Δήμο, αλλά θέλει και οι ιδιώτες από τη μεριά τους να μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Πέρσι θυμάστε ότι είχαμε αρκετά προβλήματα την περίοδο του Χριστουγέννου σε αναφορά την εστίαση κτλ. Και το Πάσχα. Ναι. Το τρίμερο αυτό που είχαμε αρκετό κόσμο, είχαμε θετικά μηνύματα. Άκουσα τον κύριο Πρωτόγερο, σήμερα μέλος του ΔΣ, να μιλάει ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο πολύ καλύτερη, διαχειρίσιμη, ήταν και αυτή πιο πολύ προετοιμασμένη. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί και τα Χριστούγεννα που περιμένουμε την περίοδο του Χριστουγέννου πάρα πολύ κόσμο, για να αφήσουμε και τον επισκέπτη ένα καλύτερο. Γιατί αλλιώς είναι να λέει από στόμα σε στόμα ότι πέρασε πολύ καλά, και αλλιώς να έχουμε μια αρνητική διαφήμιση. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που έγινε τις εορταστικές περιόδους της χρονιάς που φεύγει, κύριε Ρήμο, είναι ότι δεν περιμέναμε τόσες χιλιάδες επισκέπτες. Οπότε ήταν μη διαχειρίσιμο τώρα ο κόσμος της εστίασης, για παράδειγμα. Είναι προετοιμασμένος για αυτό που θα συμβεί, ότι αναμένουμε, προσμένουμε τόσους χιλιάδες τουρίστες να έρθουν κατά την εορταστική περίοδο. Αυτό είναι σίγουρα διαφορετική η όλη προετοιμασία. Ήταν μια έκπληξη όλο αυτό που έγινε. Έτσι είναι, εντάξει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Ασφαλώς από τη μεριά μας και με την επικοινωνία που έχουμε με τους σύντομους ξενοδόχων, βλέπουμε ότι και αυτοί από τη μεριά τους μας ειδοποιούν ότι περιμένουμε, έχουμε αρκετές κρατήσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Ενημερώνουμε και εμείς τα άτομα της εστίασης, οπότε θέλει μια συνολική δουλειά και με τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί και αυτοί να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση πρέπει. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες συναντήσεις αυτή την εβδομάδα και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με άλλους συλλόγους, προκειμένου να είμαστε και για το εργοδοτικό πρόγραμμα, αλλά και για την περίοδο των Χριστουγέννων ακόμα πιο έτοιμοι. Θα υπάρχει διάθεση από όλους. Πάντως υπάρχει θετική διάθεση, γιατί και αυτοί βλέπουν ότι πραγματικά είναι ένας μονόδρομος το οποίο δεν πρέπει να τον χάσουμε. Έτσι ακριβώς, κύριε Ρήμο, και μάλιστα αφού μιλάμε και για το τρίμηνο της 28 Οκτωβρίου, για την εορταστική περίοδο, θα μου τα πείτε και λίγο πιο αναλυτικά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Ξέρετε, πολίτες με ρωτάνε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων στο όνομα του δέντρου. Είναι αρκετά νωρίς, αλλά ίσως μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Το τρίμηνο της 28, λοιπόν, ο Δήμος Καστοριάς οργάνωσε ένα εξαιρετικό διήμερο ξεναγήσεων στις παλιές συνοικίες της πόλης της Καστοριάς. Εννοείται πως ήταν δωρεάν όλο αυτό, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, και οι συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο, είναι συνεχόμενη δεύτερη χρονιά. Ίσως να πήρε μεγαλύτερη έκταση αυτό, και καλά έκανε και πήρε μεγάλη έκταση. Όντως, κάναμε κάποιες ξαναδείξεις στο ιστορικό κέντρο και από την περιοχή του Ντολτσό και από την περιοχή του Απόζαρη. Θα συνεχιστούν αυτές οι ξεναγήσεις και την 11η Νοεμβρίου και θα προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε και στο εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων, το λεγόμενο 8 Δεκεμβρίου με 8 Ιανουάριου, γιατί και ο κόσμος, ο Καστοριανός, πρέπει να μάθει την ιστορία της πόλης και να δει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει, όπως και εγώ πολλά πράγματα δεν είχα δει στο παρελθόν, αλλά και ο επισκέπτης, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη μας και θέλουν να μάθουν και για τα Βυζαντινά και για την ιστορία και για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό θα καλέσω και τους Καστοριανούς, μιας και όλα αυτά τα πράγματα είναι δωρεάν από το Δήμο Καστοριάς, να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, γιατί η επιμόρφωση είναι προς θετική κατεύθυνση προς όλους μας. Μα πρώτα απ' όλους εμείς οι ίδιοι πρέπει να επικοινωνήσουμε την ιστορία της πόλης μας, κύριε Ρήμο. Οπότε ανάλογες δράσεις θα έχουμε και στο μέλλον και σε άλλες. Το δύσκολο ήταν, κυρία Κοσμίδου, να δούμε πώς μπορούν να πληρωθούν όλες αυτές οι ξεναγήσεις από πλευράς του Δήμου Καστοριάς. Αφού λύσαμε κάποια πράγματα τα οποία όσοι ξέρουν με το δημόσιο είναι λίγο δύσκολες οι καταστάσεις αυτές, αφού έχουμε ξεμπλέξει με όλα αυτά, πλέον μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ξεναγήσεις και να έχουμε και την κυρία Τομλούδη που έχουμε, αλλά και άλλους ξεναγούς, πιστοποιημένους ξεναγούς για την πόλη μας. Και πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε, καθώς ζουν και εργάζονται στην πόλη και έχουν θετική διάθεση για να κάνουν κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το βλέπουν όλοι, το δίπλωμα. Έτσι ακριβώς. Και όσον αφορά τις δομές μας, κύριε Ρήμο, μπορούμε από τώρα να έχουμε κάποια εικόνα πώς κινήθηκαν, δηλαδή το σπουλείο του Δράκου, ο λιμνιός οικισμός, το καραβάκι. Είναι ακόμα λίγο νωρίς να δούμε τα στοιχεία της επισκεψιμότητας. Πάντως ξέρουμε ότι υπήρξε πολύς κόσμος και σε αυτές τις δομές. Εντάξει, τα νούμερα δεν τα έχω μαζί μου, αλλά τα είχα του τριημέρου. Θα πω περίπου γύρω στα 1.100 εισιτήρια κόπηκαν στο λιμνιόν οικισμό. Γύρω στα 950 ήταν στο σπουλείο του Δράκου. Τα 750, αν θυμάμαι καλύτερα, στο Καραβάκι και γύρω στα 550 ήταν στον Ιδρύο. Η επισκεψιμότητα ήταν μεγάλη και ο Δήμος έχει έσοδα και ο κόσμος βλέπει πολλά πράγματα. Νομίζω θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πω ένα παράδοξο, ότι η Καστοριά πλέον δεν είναι... Είμαστε φημισμένοι, υποτίθεται, για το καλοκαιρινό, γιατί η Καστοριά είναι πιο ρομαντική, πιο αγαπησιάρικα θα έλεγα, λόγω των πέφτουν τα φύλλα, έχουμε άλλο, είναι πιο χουχουλιάρικη. Κι όμως το καλοκαίρι, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, είχαμε περισσότερες κρατήσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες από ό,τι είχαμε το χειμώνα. Είμαστε πλέον ένας προορισμός 365 ημερών. Παρόλο που ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος συνήθως παραδοσιακά ήταν πεσμένοι μήνες, φέτος ήταν σχεδόν δυνατή. Πάνω από 80% κράτηση κατά τη διάρκεια, ακόμα και τις καθημερινές. Αυτό είναι φοβερό, κύριε Ρήμο, πραγματικά, γιατί υπάρχει δουλειά. Υπάρχει δουλειά στην πόλη της Καστοριάς και όχι μόνο και στα περίχωρα. Θέλουμε να έρχεται κόσμος, θέλουμε να έρχονται οι επισκέπτες. Και από τα νούμερα που μας δώσατε από τις δομές, αντιλαμβανόμαστε τι πλήθος ήρθε στην περιοχή μας το τριήμερο το οποίο μας πέρασε. Θα επανέλθω λίγο στη συζήτηση που είχαμε την κυρία Αντωνίου, η οποία μας ενημέρωσε ότι είχατε συνάντηση στο Δημαρχείο Καστοριάς με την Ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, παρουσία της κυρίας Αντωνίου φυσικά. Και μέσα σε όλα τα οποία συζητήσατε με την Ευρωβουλευτή ήταν και η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε συνδυασμό με την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, κύριε Ρήμο.
Έδειξε, κυρία Ασημακοπούλου, ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, θα έλεγα. Μέσα σε όλο το κομμάτι του τουρισμού είναι και αυτό ένα κομμάτι το γαστρονομικό. Πραγματικά έγινε μια γενική κουβέντα για το θέμα του τουρισμού και η κυρία Αντωνίου αλλά και η κυρία Ασημακοπούλου από τη μεριά τους κάναμε και εμείς κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε ετοιμάσει προ-κορονοϊού μια πολύ καλή κάθοδο στην Αθήνα, στο μετρό. Δυστυχώς όλα αυτά άλλαξαν, αλλά με συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καστοριάς έχουμε την επόμενο διάστημα να κάνουμε κάτι το οποίο θα ανακοινώσουμε στους τοπικούς παραγωγούς. Η γαστρονομία στην Καστοριά έχει πολλά θετικά να δείξει. Ο Δήμος Καστοριάς από τη μεριά του έχει δημιουργήσει δύο βίντεο όσον αφορά να το προμοτάρουμε στις εκθέσεις που θα βρεθούμε. Και τώρα να συνεχίσω να πω ότι την Κυριακή θα βρεθούμε για 4 μέρες στο Λονδίνο στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού. Εκεί πέρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, που θα περάσει και από το περίπτερό μας, αλλά και έχουμε κάποιες κατευθείαν συζητήσεις. Ξέρω ότι και ο Δήμαρχος που βρίσκεται στην Αθήνα θα έχει κάποια συνάντηση με την κυρία Υπουργό. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στη Φιλοξένεια μετά από την επόμενη Παρασκευή για 4 μέρες και θα κλείσουμε με την έκθεση της Αθήνας στο Ζάπιο Μέγαρο, που και εκεί πέρα θα βρεθούμε για πάλι 4 μέρες. Είναι μια περίοδος δύσκολη για εμάς που είμαστε πραγματικά όλη την ώρα στον δρόμο, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν προκειμένου και η πόλη να διαφημιστεί και να ακουστεί πέρα και έξω από την πόλη, έξω από την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, κύριε Ρήμο, χρειαζόμαστε την εξωστρέφεια και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχετε ξανασυμμετάσχει στην έκθεση τουρισμού του Λονδίνου. Ο Δήμος Καστοριάς τουλάχιστον έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν. Να πούμε ότι πέρσι ήμασταν για πρώτη φορά στην έκθεση του Λονδίνου και φέτος ήταν η δεύτερη φορά. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχει με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, είμαστε προσκεκλημένοι, ας πούμε, στο περίπτερο της Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαστε και με τον κύριο Παπαδημητρίου Αθανάση, ο οποίος είναι προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε μια άριστη σχέση μαζί με τον κύριο Θανάση. Η Καστοριά πρωταγωνιστεί παντού. Πραγματικά είμαστε η ναυαρχίδα της Δυτικής Μακεδονίας και αυτό φαίνεται παντού. Έτσι ακριβώς. Οπότε βλέπουμε, κύριε Ρήμο, ότι χρειάζεται η εξωστρέφεια, χρειάζεται και η διαφήμιση, γιατί τα διαφημιστικά σποτ τα οποία δημιουργήθηκαν, για παράδειγμα, θυμάμαι για τα ραγκουτσάρια, για το Πάσχα, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων είχε κάνει έναν άλογο, βοήθησαν πάρα πολύ θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Χρειάζεται στοχευμένες κινήσεις να γίνονται. Και η εστίαση έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Βλέπω ότι όλοι πλέον έχουν καταλάβει το τι γίνεται. Όλοι από τη μεριά τους κάνουν κάποιες κινήσεις. Ο Δήμος μαζεύει το υλικό, το παρουσιάζει εκεί που πρέπει να το παρουσιάσει. Εμείς να πούμε ότι, να πούμε παραδείγματος χάρη, ότι πριν 3 χρόνια όταν αναλάβαμε την Αντιδημαρχία Τουρισμού και Πολιτισμού, ο Δήμος Καστοριάς δυστυχώς δεν είχε ούτε μία φωτογραφία ιδιοκτησίας του. Δηλαδή, το 2021 δεν είχε ο Δήμος Καστοριάς μία δικιά του φωτογραφία. Αναγκαζόταν να δανειστεί μέσα εισαγωγικά από τοπικούς φωτογράφους, οι οποίοι έχουν δικά τους πράγματα, δικά τους φωτογραφίες, με την υποσημείωση να δείχνουμε ποιος είναι ο φωτογράφος. Έτσι. Σήμερα, το 2023, ο Δήμος Καστοριάς έχει στην κατοχή του πάνω από 1000 φωτογραφίες ιδιοκτησίας του, πάνω από 10 βίντεο. Εντάξει, όλα αυτά γίνανε μέσα από προγράμματα, γίνανε μέσα από αγορές που έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Γιατί ναι, μεν θέλουμε την Καστοριά πρωτοπόρο, αλλά όταν δεν έχεις και τίποτα δικό σου, πώς θα πρωταγωνιστήσεις? Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, είναι αντιδήμαρχε. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο κομμάτι, νομίζω και το δικό μου, αλλά και των τηλεθεατών, η εορταστική περίοδος. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να μιλάμε για αυτήν, κύριε Ρήμο, αλλά όλοι, μικροί και μεγάλοι, την περιμένουμε. Έχουμε συνηθίσει το θεσμό 8 με 8, που για πολλές εβδομάδες γίνονται διάφορες δράσεις. Δεν ξέρω αν είναι λίγο νωρίς να μιλάμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι νωρίς. Απλώς οι εκλογές, οι δημοτικές εκλογές και οι περιφερειακές εκλογές έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα όσον αφορά τους προϋπολογισμούς των Δήμων και των Περιφερειών. Τι εννοώ? Ότι 1 μήνα πριν τις εκλογές και 3 μήνες μετά δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι θα γίνει εορταστικό πρόγραμμα. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ποιοι θα είναι, πού θα είναι κτλ. Σίγουρα θα υπάρχει εορταστικό πρόγραμμα όπως υπήρχε και πέρσι, το 8 με 8. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στο τελικό σχεδιασμό, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή αυτή μεθαύριο και θα σας ανακοινωθεί λίγαν συντόμως. Πραγματικά έχει γίνει πάλι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πούμε ότι το καλοκαίρι που περάσαμε είχαμε δημιουργήσει ένα εορταστικό πρόγραμμα καλοκαιρινό απίστευτο, με συμμετοχή κόσμου από όλες τις ηλικίες.
και τα εύξημα ανήκουν στα παιδιά στο Γραφείο Τουρισμού Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν δώσει και την ψυχή τους πραγματικά και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα, καθώς και για όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Καστοριάς που βάζουν πλάτη για αυτό που γίνεται. Και έχουμε πραγματικά ανάγκη και οι δικοί μας υπάλληλοι να έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πόλης. Γιατί όσο αυξάνονται ο τουρισμός στην πόλη και οι επισκέπτες, καταλαβαίνετε ότι και εμείς θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά πρέπει να έχουμε και ακόμα περισσότερους υπαλλήλους για να στη διάθεσή μας. Έτσι, νομίζω αυτά τα δύο ζητήματα, κύριε Ρήμο, η υποστελέχωση και η γραφειοκρατία που αφορούν όλους τους Δήμους, όχι μόνο το Δήμο Καστοριάς, λειτουργούν κάπως ανασταλτικά. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολλές παραπάνω ώρες, δουλεύουν φιλοκερδώς, δουλεύουν για το καλό του τόπου τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και προχωράμε, κύριε Ρήμο. Πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ένα κομμάτι εθελοντισμού το οποίο το χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Είναι ένα απόσπασμο κομμάτι πλέον του Δήμου Καστοριάς που και αυτοί από την μεριά τους έχουν κάνει αρκετά πράγματα πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Ρήμο, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι δεν είναι της αντιδημαρχίας σας για το φεστιβάλ τοπικών προϊόντων, όμως το οποίο συνδυάζεται και με τον τουρισμό που λέγαμε προηγουμένως. Θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας 3 με 5 Νοεμβρίου. Νομίζω είναι το πρώτο φεστιβάλ, επίσης μια εξαιρετική εκδήλωση, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Καστοριάς. Ναι, αυτό το κομμάτι το έχει αναλάβει ο κύριος Πέλκας, από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Εννοείται ότι ο Δήμος Καστοριάς θα πρέπει να στηρίξει και στηρίζει τέτοιες δράσεις. Έγιναν οι ανάλογες ανακοινώσεις από ό,τι θυμάμαι χθες στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαστε δίπλα. Εγώ πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Καστοριάς τους τελευταίους δύο μήνες συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα, το Lovely Places, που είναι με το κρατήδιο του Σαν Μαρίνο, και είχαμε εδώ πέρα μια τηλεοπτική παραγωγή 10 λεπτών. Έγιναν τρεις συνεντεύξεις από εμένα, την κυρία Σκρέκα και από την κυρία Μάγδα, που είναι υπεύθυνη του ΚΠΕ Καστοριάς, και συγχρόνως τραβήθηκαν κάποια πλάνα τα οποία είναι από όλη την πόλη της Καστοριάς, σε μνημεία, μνημεία φυσικού κάλους, βυζαντινά κτλ. Αυτό θα μονταριστεί στην κρατική τηλεόραση του Σαν Μαρίνο και θα προβληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Θα έχουμε δηλαδή προβολή από στη βόρεια μεριά του την άλλη μεριά του Ατλαντικού, δωρεάν, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, συμμετέχουμε στους δρόμους του κρασιού. Αυτό έγινε σε συνδυασμό με την κυρία Μενδώνη. Πριν 1,5 μήνα, όταν ήταν η έκθεση της Χελέξπο, κατά μια συνάντηση εκεί. Θα έρθει την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αύριο, την επόμενη, η Ιταλίδα, η κυρία Πάνκε, η οποία διοργανώνει όλο αυτό τη δράση, και θα τη φιλοξενήσουμε στην πόλη μας για 2 μέρες. Θα επισκεφτούμε κάποιο τοπικό καζάνι να δείξουμε πώς γίνεται το κομμάτι με τα τσίπουρα κτλ. Γιατί ναι, με το κρασί είναι και αυτό το τσίπουρο είναι ένα κομμάτι από το κρασί. Να δείξουμε όλη τη διαδικασία. Από αυτά όλα τις δράσεις έχουμε μόνο να βρούμε κερδισμένοι, και είναι κάτι το οποίο δεν στοίχιζε κάτι στο Δήμο Καστοριάς και είναι μια δωρεάν διαφήμιση εκτός Καστοριάς. Όπως είπαμε, Ευρώπη, Αμερική, θα μας δουν παντού. Παγκοσμίως. Αυτό θέλουμε, κύριε Ρήμο. Θέλουμε να έρχονται επισκέπτες από παντού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σίγουρα και τις επόμενες εβδομάδες θα τα λέμε αρκετά συχνά. Έχει πολλές δράσεις ο Δήμος Καστοριάς και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για το 8 με 8. Υποσχόμαστε ότι πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα θα κάνουμε ακόμα μια συνέντευξη για να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς. Να είστε καλά, κύριε Ρήμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να αλλάξουμε θέμα. Ο Σύλλογος Μαζί Σου, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στο μουσικό φιλοκοινό της Καστοριάς να απολαύσει τη διεθνή ψήφωνο Σόνια Θεοδωρίδου, αραγό και συμπαραστάτη του έργου του Συλλόγου, την προσκάλεσε στην Καστοριά για μια μοναδική παράσταση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου. Να σημειωθεί πως η Σόνια Θεοδωρίδου συμπράτησε αυτή τη μοναδική παράσταση με τον ΜΕΤ του Ρετρό, Δαβίδ Ναχμία. Ο Σύλλογος Μαζί Σου, συνεχίζοντας τις ενημερωτικές αλλά και πολιτιστικές του δράσεις, ενισχύοντας την περιοχή της Καστοριάς μας, κάλεσε την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου μετά τις συναυλίες τις οποίες είχε και ήταν sold out στην αίθουσα Παρνασσός στην Αθήνα, και τις δύο συναυλίες που θα έχει στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, να έρθει και στην Καστοριά. Η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου ακόμη μία φορά ως αρρωγός και συμπαραστάτης του έργου του Συλλόγου μας δέχθηκε με μεγάλη χαρά να έρθει στην Καστοριά και να μεταφέρει στη σκηνή του κινηματογράφου Ολύμπιο
τη μοναδική παράσταση την οποία δίνει στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες με τον πασίγνωστο και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πιανίστα και μουσικό παραγωγό Δαβίδ Ναχμία, την παράσταση «Ρετρό του έρωτα». Είναι μία παράσταση που θα έχει τόσο vintage αποχρώσεις όσο και σημερινές που αγγίζουν και το σημερινό κόσμο. Η παράσταση θα γίνει την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 στον κινηματογράφο Ολύμπιο και 8 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια διατίθενται στον χώρο του κινηματογράφου. Ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση και παρακαλούμε τον κόσμο, όσοι ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ, για να μην έχουμε ξανά το φαινόμενο το περσινό που ήταν sold out η παράσταση και έμεινε κάποιος κόσμος εκτός, να πάρει τα εισιτήρια της προσκλήσης από το χώρο του κινηματογράφου Ολύμπιο. Η παράσταση θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για να ενισχυθούν οι σκοποί του συλλόγου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κυρία Σόνια Θοδωρίδου είναι ένας καλλιτέχνης διεθνούς βεληνικούς. Η συνεργασία της και η ανταπόκριση στο κάλεσμα του συλλόγου μαζί σου είναι ένα γεγονός το οποίο εμάς ως σύλλογο μας καθιστά ιδιαίτερα χαρούμενους και επίσης και περήφανους, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο μουσικόφιλο κοινό της Καστοριάς τέτοιου είδους ποιοτική παράσταση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η κυρία Θεοδωρίδου βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με το Σύλλογο Μαζί Σου. Είναι αρρωγός και συμπαραστάτης έμπρακτος του έργου του και στο Διηνεκές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και στο μέλλον μαζί της και σε σύμπραξη και με άλλους καλλιτέχνες και σε ίσως και σε μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα. Η παράσταση η οποία θα δοθεί τη Δευτέρα στο κινηματογράφο Ολύμπιον είναι μία παράσταση την οποία εγώ προσωπικά παρακολούθησα πέρσι στο Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στην Αθήνα και εντυπωσιάστηκα. Η κυρία Θεοδωρίδου συμπράττει με τον κύριο Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος είναι μέτρα στο είδος του, πιανίστας και αυτός διεθνούς βεληνικούς. Το πρόγραμμά του, το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι στους λάτρεις της μουσικής γνωστό. Το κοινό της Καστοριάς δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τέτοιου είδους υψηλής ποιότητας μουσικές παραστάσεις. Ως εκ τούτου, και επειδή δεν μπορέσαμε να βρούμε εισιτήρια ώστε να καλύψουμε την ανάγκη του κοινού στην επίσκεψη του Βαφοπούλιου, παρακαλέσαμε την κυρία Θεοδωρίδου και τον κύριο Ναχμία να, αν μπορούν, να δώσουν την παράσταση κατ' εξαίρεση και στην Καστοριά, πράγμα για το οποίο συνένεσαν άμεσα και οι δύο και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Περιμένουμε την υποστήριξη του κοινού της Καστοριάς, διότι τέτοιου είδους παραστάσεις εκ μέρους ενός συλλόγου, όπως είναι ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Ενοπλασματική Ασθένεια, προάγουν τον πολιτισμό, αλλά συγχρόνως στηρίζουν και υλικά ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Με μερικά μέρη, με μερικούς ανθρώπους, δείχνει να έχω μεγάλη συγγένεια. Κι ας μην είμαστε συγγενείς. Ένας τέτοιος τόπος είναι και η Καστοριά. Καταρχάς, ερωτεύτηκα την πόλη με το που ήρθα και τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί. Έτσι λοιπόν, θα ξανάρθω στην πόλη σας με ένα καταπληκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τον περίφημο πιανίστα και ραδιοφωνικό παραγωγό Δαβίδ Ναχμία, να τραγουδήσουμε τα ρετρό του έρωτα στις 6 Νοεμβρίου στην όμορφη Καστοριά. Ανυπομονώ και να συναντήσω τους φίλους μου, αλλά και να έρθετε κι εσείς να χαρείτε μαζί μας τον έρωτα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.